όλους και σε όλες. Το είπε και ο Δήμαρχος, ή μάλλον, ναι, είμαι σίγουρη. Καλά τα λέω. Το είπε και ο υποψήφιος Δήμαρχος. Ότι, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι μέρα απεργίας. Απεργίας κατά των καταστροφικών πολιτικών λιτότητας της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Πολιτικών που εμείς ξέρουμε καλά, ο κάθε ένας και η κάθε μία από το σπίτι του, ότι ακυρώνουν το δικαίωμά μας στην εργασία, ότι υπεριστέλουν το δικαίωμά μας στη σύνταξη, ότι διαλύουν τα νοσοκομεία και τα σχολεία για τα παιδιά μας, για όλους μας. Μιλάμε για πολιτικές που με λίγα λόγια πλήττουν την ίδια μας την αξιοπρέπεια. Πολιτικών που αντιστοιχούν στις μνημονιακές προσταγές. Γιατί εμείς δεν παραμυθιαζόμαστε ότι έχουμε βγει από το μνημόνιο. Εμείς δεν παραμυθιαζόμαστε ότι σε λίγο θα βγούμε στις αγορές. Εμείς ξέρουμε ότι το μνημόνιο είναι εδώ και θα είναι εδώ όσο μένουν στις θέσεις τους οι Σαμαράς Βενιζέλους. Αυτές οι προσταγές όμως, φίλες και φίλοι, αφορούν και την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι πολιτικές που κάνουν την τοπική αυτοδιοίκηση να είναι στην καλύτερη περίπτωση εταιρεοδιοίκηση. Χωρίς πόρους, αλλά με περισσότερες εξουσίες. Με εμάς τους πολίτες να βρισκόμαστε όλο και περισσότερο στο περιθώριο της λήψης των αποφάσεων. Με όλο και λιγότερους χώρους πρασίνου. Με όλο και περισσότερο τσιμέντο. Με όλο και περισσότερες εκχωρήσεις δημόσιας περιουσίας και υποδομών, όπως γίνεται στο ελληνικό, όπως επιχειρείται να γίνει με όλα τα λιμάνια μας. Και όπως σωστά ιεράρχησε και ανέφερε ο συναγωνιστής Βρετάκος με την εκποίηση του λιμάνιου του Πειραιά. Μια εκποίηση, φίλες και φίλοι, που αν υλοποιηθεί, τότε θα πρόκειται για μια απόφαση εθνικά επίφοβη για τη θίγη, εθνικά δικαιώματα και θέματα ασφαλείας. Μια απόφαση κοινωνικά επιζήμια, οικονομικά καταστροφική για τους εργαζομένους, τους πολίτες στο ελληνικό δημόσιο. Μια απόφαση που εμείς ξέρουμε καλά ότι εξυπηρετεί ένα ιδιωτικό μονοπόλιο σε βάρος του ελληνικού λαού, σε βάρος της χώρας μας. Μια παράδεκτη απόφαση που θα ζημιώσει τον τόπο και την πατρίδα και θα υπονομεύσει κάθε δυνατότητα παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας. Φίλες και φίλοι, ξέρω και η παρουσία σας εδώ μου το υπόσχεται ότι αυτή η απόφαση θα βρει ένα ευρύ μέτωπο αντίδρασης. Θα βρει μπροστά της την περιφέρεια Αττική με τη δύναμη ζωής, γιατί εμείς έχουμε δύναμη. Θα βρει μπροστά της την Δημοτική Παράταξη άλλος δρόμος, γιατί εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Θα βρει μπροστά της τους ευρωβουλευτές μας, όπως τόσο καιρό βρίσκει τον Νίκο Χουντή. Διότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει και θα βρει μπροστά της μια έπαρξη αντίστασης σε κάθε είδους σχέδια εκποίησης και εκχώρησης δημοσίου πλούτου. Σε αντίθεση βέβαια με ό,τι ισχύει σήμερα, όπου στην περιφέρεια Αττικής βρίσκεται μια διοίκηση που επί 3,5 χρόνια, εγώ τα χαρίζω τα προηγούμενα, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο επί 12 συναπτά έτη σε μια κρίσιμη θέση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά σε τίνου τη φιλόξενη πλατεία με τόσο κόσμο, ας είμαι γενναιόδορη. Ας μιλήσω για τα τελευταία 3,5 χρόνια, όπου είχε υιοθετήσει την πλήρη ευθυγράμμιση με κεντρικές πολιτικές καταστροφής, σαν και αυτές που μόλις ανέφερα. Με τις προσταγές λιτότητας, εκποίησης δημόσιας περιουσίας, τσιμεντοποίησης. Με τις προσταγές για διευκόλυνση των εργολαβικών συμφερών. Σε βάρος της τσέπης των δημοτών, σε βάρος του περιβάλλοντος και επαναλαμβάνω υπέρ των συμφερόντων των εργολάβων. Φίλες και φίλοι, η απερχόμενη περιφερειακή διοίκηση εκπροσωπεί δύο πράγματα εξίσου επικίνδυνα και εξίσου καταστροφικά για όλους μας. Εξίσου τοξικά, θα έλεγα, για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον της Αττικής, της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας μας. Πρώτον, είναι η συμπίκνωση όλων εκείνων των πελατειακών φαύλων πολιτικών που οδήγησαν τον τόπο στην πολιτική, στην ηθική και στην οικονομική χρεοκοπία.
των πολιτικών που αντιμετώπιζε με όρους κομματικούς το κράτος μας ως λάφυρο. Των πολιτικών του δικοματισμού, της διαφθοράς και της σύψης. Δεύτερο, η απερχόμενη περιφερειακή διοίκηση βλάπτει σοβαρά και την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί την αντιμετωπίζει ως ετεροδίκηση, όχι συμμετοχικά, όχι ως άμεση δημοκρατία, αλλά ένα εντεταλμένο μηχανισμό εκτέλεσης εντολών της κεντρικής εξουσίας. Εξού άλλωστε και η αφωνία του απερχόμενου περιφερειάρχη μπροστά στη μείωση των κεντρικών αυτοτελών πορών, μπροστά στην μείωση για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την απομείωση της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο απερχόμενος περιφερειάρχης περιορίστηκε σε χαμηλόφωνα δελτία τύπου. Ενώ βεβαίως δεν ήταν λίγες οι φορές που δεν έπραξε ούτε αυτό. Φοβούμενος μήπως δυσαρεστήσει τους μνημονιακούς πατρόνους, τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σαμαρά. Αντιθέτως, εκεί που διέπρεψε, και οι γειτονιές σαν και τούτοι το ξέρουν καλά, ήταν τώρα τελευταία και όψιμα σε έργα βιτρίνας, πεζοδρόμια, δρόμους. Εν τέλει, η αλήθεια είναι ότι ο απερχόμενος περιφερειάρχης είναι πράγματι ο καταλληλότερος. Είναι ο καταλληλότερος για να ευνοεί τα εργολαβικά συμφέροντα, να ευνοεί τους φιλικούς του δημάρχους, να κτίζει με άλλα λόγια ένα σύστημα επιρροών στην περιφέρεια Αττικής που καμία σχέση δεν έχει με δημοκρατική, διαφανή, αποτελεσματική διοίκηση. Αντιθέτως, μοιάζει με εκείνο το κλειστό, αδιαφανές σύστημα εξυπηρέτησης συμμετέρων που ταλαιπωρεί τη χώρα από τον Εύρο στο Ηράκλειο Κρήτης και από τη Σάμο στην Κέρκυρα. Όμως εμείς ξέρουμε καλά ότι αυτό το σύστημα θα τον κρεμίσουμε. Θα τον κρεμίσουμε με τους πολίτες, για τους πολίτες, από τους πολίτες. Γιατί, φίλες και φίλοι, η ώρα δεν είναι απλά να διαπιστώνουμε τις ζημιές ή τις ζημιές της σημερινής κυβέρνησης. Η ώρα είναι να οικοδομήσουμε όλοι μαζί με τις προτάσεις μας, με τις ιδέες μας, με τις ενστάσεις μας, θα έλεγα, συλλογικές λύσεις. Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να ανταλλάξουμε τώρα όλα και μαζί. Γιατί η Αττική, φίλες και φίλοι, αξίζει κάτι καλύτερο από το σημερινό βάλτομα. Κάτι πολύ καλύτερο από την παλαιοκομματική πολιτική. Με κορδέλες και εγγένεια που εξυπηρετούν μόνο την παραμονή του νυν περιφερειάρχη στη θέση του και όσων δημάρχων τον στήριξαν, αφού ακόμα δεν έχει βρεθεί το κόμμα που θα τον στηρίξει. Η Αττική και οι πολίτες της, εμείς όλοι, αξίζει να γίνουμε μια περιφέρεια πρότυπο. Μια περιφέρεια σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Μια περιφέρεια δημοκρατίας, αλληλεγγύης, ανάπτυξης. Στις 18 Μαΐου, λοιπόν, μας δίνεται η δυνατότητα και μετράω τα λόγια μου και ξέρω τι λέω, να γράψουμε ιστορία. Να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Από τον Ασπρόπυργο ως το Κερατσίν, από την Πεντέλη ως τα Κύθυρα, να διεκδικήσουμε τις ζωές μας που μας τις λατούν εδώ και 4 χρόνια. Μας δίνεται και σας δίνεται η δυνατότητα να αλλάξουμε σελίδα, να κάνουμε μια νέα αρχή αντίστασης και δημοκρατίας, για να χτίσουμε την Αττική χωρίς τη σφραγίδα της λιτότητας και των μνημονίων, αλλά με τη δική μας σφραγίδα, εκείνη που ξέρουμε ότι συνοδεύεται από δύναμη ζωής. Για μια Αττική λοιπόν της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης, της ανθρωπιάς. Μια Αττική, όπως συνηθίζω να λέω, 4α. Μια σίγουρη αξία για το αύριο. Γιατί, και ξαναμετρώ τα λόγια μου, το στοίχημα της Αττικής είναι το στοίχημα της Ελλάδας. Είναι η μάχη των μαχών που πρέπει να κερδιθεί. Είναι η εγγύηση για το μέλλον όλων μας. Και εμείς ξέρουμε ότι θα την κερδίσουμε, γιατί έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τη ζωή μας. Καλόν αγώνα και με την νίκη.